Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χαίρετε και καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε σε ακόμη μία ώρα αιχμής. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ώρα μεστής και ουσιαστικής ενημερωτικής παρέας. Μία ώρα λοιπόν στην οποία θα είμαστε μαζί, μία ώρα και λίγα λεπτάκια για την ακρίβεια, μέχρι και την έναρξη του κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Όπως πάντα, θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε τον παλμό των γεγονότων. Έχουμε τις ειδήσεις της ημέρας, έχουμε όλα όσα θα συμβούν. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να καταγράψουμε για σας όσα συμβαίνουν σήμερα, όσα θα συμβούν τις επόμενες ημέρες, να σας βάλουμε μέσα στην είδηση, μέσα στις εξελίξεις. Φυσικά αυτό, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Σας έχω πει πολλές φορές. Ας ξεκινήσουμε λίγο εναλλακτικά σήμερα. Μπορούμε να δώσουμε, αγαπητό κοντρόλ, τα στοιχεία επικοινωνίας, να το ξεκινήσουμε έτσι λίγο αλλιώτικα. Γιατί πολλές φορές, κυρίες και κύριοι, σας το έχω πει ότι η είδηση είσαστε εσείς και η είδηση είναι για σας. Μπορείτε να μας στέλνετε πάντα τις δικές σας πληροφορίες, τα δικά σας μηνύματα, όλα όσα θέλετε να δείτε, όλα όσα θέλετε να ακούσετε. Να λοιπόν και τα στοιχεία επικοινωνίας μας, με τα οποία είμαστε και ασορτή ενδυματολογικά. Επισκεφτείτε μας λοιπόν στην σελίδα στο Facebook, στην ώρα αιχμής. Στείλτε μας εκεί τα μηνύματά σας, τα αιτήματά σας, τα παράπονά σας, τα θέματα τα οποία θέλετε να αναδείξουμε, τα θέματα με τα οποία θέλετε να ασχοληθεί η εκπομπή. Εναλλακτικά μπορείτε πάντα να στέλνετε τα μηνύματά σας με παραπομπή φυσικά σε εμάς και στο Facebook της Δέλτα Τηλεόρασης με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπορείτε πάντα να ξαναδείτε τη σημερινή εκπομπή, όλες τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων στο delta.tv.gr. Όμως το σημαντικό, κυρίες και κύριοι, είναι να μπαίνετε εκεί για να ενημερώνεστε, γιατί πραγματικά γίνεται μια πολύ συντονισμένη προσπάθεια από όλους τους ανθρώπους της Δέλτα, ειδικά η κατηγορία συμβαίνει τώρα, να έχει όλες τις ειδήσεις που συμβαίνουν τώρα. Δεν είναι ένα site στο οποίο θα μπείτε και θα δείτε τις ενημερωτικές εκπομπές και όχι μόνο, ένα site το οποίο μπορεί να είναι η δική σας καθημερινότητα, στο οποίο θα λαμβάνετε την ενημέρωσή σας για όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα. Αυτό λοιπόν θέλουμε να κάνουμε και στην σημερινή εκπομπή, να σας δείξουμε όλα όσα συμβαίνουν, να καταγράψουμε την πολιτική και οικονομική επικαιρότητα, να δούμε λοιπόν τι γίνεται και στα διεθνή. Έχουμε αρκετά ρεπορτάζ και από τα διεθνή γεγονότα, να καταγράψουμε μαζί τι γίνεται σε οικονομία, πολιτική, τοπικά και περιφερειακά νέα. Θα έχουμε μαζί μας σήμερα σε πολύ λίγο τον κύριο Γιώργο Ντόλιο, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ φυσικά και πρώην βουλευτή και υπουργού με το κόμμα. Θα έχουμε τον υποναύαρχο του Λιμενικού Σώματος εν Αποστρατεία, τον κύριο Παπανικολόπουλο, να συζητήσουμε όλα τα θέματα γύρω από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, την προοπτική ίδρυσης και λειτουργίας σχολής του Λιμενικού Σώματος στην Αλεξανδρούπολη, να αναδείξουμε εκ νέου το συγκεκριμένο θέμα, ένα μείζον θέμα οικονομικά για όλη την ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης, του Εύρου και της Θράκης. Να δούμε λοιπόν μαζί τις προοπτικές ανάπτυξης του λιμανιού. Ο ρόλος του λιμανιού αρχίζει να αναβαθμίζεται. Φυσικά υπάρχει μια κινητικότητα η οποία δεν υπάρχει πλέον σε επίπεδο δεσμεύσεων, αλλά στην πράξη έχουμε κινητικότητα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Αρχίζει επιτέλους να αξιοποιείται αυτός ο τεράστιος λιμένας της πρωτεύουσας του νομού Εύρου. Έχουμε να δούμε και να καταγράψουμε, κυρίες και κύριοι, πάρα πολλά. Πολιτικά και οικονομικά θα ξεκινήσουμε, πολιτικά κυρίως. Θα πάμε να δούμε μαζί σας στο πρώτο μας θέμα για σήμερα την τροπολογία αυτή, η οποία πέρασε στο πλαίσιο των αλλαγών για την πάταξη του λαθρεμπορίου. Μια τροπολογία η οποία πραγματικά άναψε φωτιές στη Βουλή και έχει να κάνει με το ζήτημα των συνοδών, των ανθρώπων δηλαδή που θα συνοδεύουν στα ταξίδια τους τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας φυσικά, και συγκεκριμένους υπουργούς. Και πάμε να δούμε στο θέμα που ακολουθεί, γιατί η συγκεκριμένη τροπολογία άναψε φωτιές. Με τροπολογία που πέρασε η κυβέρνηση σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, καταργείται το όριο κρατικών δαπανών για τους συνοδούς σε ταξίδια του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Δημοκρατίας και των Υπουργών Οικονομικών, Εξωτερικών και Άμυνας. Σύμφωνα με αυτήν, εξαιρούνται από τον περιορισμό του ανωτάτου ορίου των 60 επιτρεπόμενων κατά έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας σε συνοδεία ασφαλείας και τα μέλη αποστολής που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό. Επίσης, ορίζεται ότι τα μέλη της αποστολής που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας Εξωτερικών και Οικονομικών στο εξωτερικό διαμένουν στο ίδιο ξενοδοχείο με το πρόσωπο που συνοδεύουν. Τα εν λόγω έξοδα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του αρμόδιου φορέα του Δημοσίου. Όπως σημειώνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δεν μπορεί να εκτιμήσει το πραγματικό κόστος τροπολογίας, αφού εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού. Η τροπολογία που εισήχθη εκπρόθεσμα λίγη ώρα πριν ψηφιστεί το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Ο βουλευτής Δημοκρατικής Συμπαράταξης Γιάννης Χουτσούκος επεσήμανε πως δεν είναι ότι δεν σέβεται τα κόμματα, αλλά δεν σέβεται το ίδιο το κοινοβούλιο, διότι αυτό που έγινε προλίγου, δηλαδή να κατατεθεί μια τροπολογία στις 3 και 10 το μεσημέρι για το προσωπικό που συνοδεύει τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Άμυνας και τα ξενοδοχεία που θα διαμένουν, είναι εντελώς απαράδεκτο. Υπάρχει κανένα επίγον ταξίδι και πρέπει να γίνει απόψε? Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας συνέδεσαν το επίγον της τροπολογίας με το ταξίδι πρόκειται να κάνει ο Πρωθυπουργός στην Πάρο για τα εγγένεια του νέου αεροδρομίου. Η τελετή των εγγενείων έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής και το παρόν θα δώσει και ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Πύρτζης.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε με θέματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική και με την οικονομία. Να δούμε λοιπόν, σας δείξαμε χθες αναλυτικά στην ώρα αιχμής το τι έγινε μέσα στο Κοινοβούλιο την ώρα που μιλούσε ο κύριος Τσακαλώτος. Φυσικά αφορμή ήταν ένα σχόλιο του Υπουργού Οικονομικών, ένα ειρωνικό σχόλιο για τον επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Έγινε ένας μικρός χαμός στη Βουλή χθες και δεν είναι καθόλου εντός εισαγωγικών η φράση. Για άλλη μια φορά το ελληνικό κοινοβούλιο έδειξε εικόνες οι οποίες δεν τιμούν τους κάποιους εκ των αντιπροσώπων. Αυτό άλλωστε δεν το λέω εγώ και δεν είναι προσωπική κριτική. Το είπε και ο ίδιος ο κύριος Βούτσης, ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος προσπαθούσε να βάλει μια τάξη. Μέσα σε όλα τα άλλα όμως, ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Τσακαλώτος συγκεκριμένα, μίλησε για πολλά και για σοβαρά θέματα. Ένα από αυτά ήταν το ζήτημα που έθεσε, ένα εκ των ζητημάτων που έθεσε στην χθεσινή συζήτηση, που έγινε φυσικά για την συζήτηση της προχθές, συγγνώμη, συγχωρείτε, Τρίτη, έγινε φυσικά στο πλαίσιο της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για εξεταστική επιτροπή προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του Τρίτου Μνημονίου, τα αίτια των capital controls και φυσικά όλα όσα έγιναν γύρω από την υπόθεση και τους χειρισμούς και τις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης στο οικονομικό επίπεδο, με μια κουβέντα η οποία στράφηκε γύρω από το όνομα και του κυρίου Γιάννη Βαρουφάκη, του πρώην Υπουργού Οικονομικών. Για αυτό το θέμα λοιπόν, για το περιβόητο Plan B, Plan 6, όπως αλλιώς θέλετε να το ονομάζετε, μίλησε ο κύριος Τσακαλώτος, ο οποίος όμως αναφέρθηκε και στο οικονομικό κόστος της διαπραγμάτευσης και το οποίο είπε διάφορα πράγματα. Δείτε τα στο θέμα που ακολουθεί. Πάμε τώρα στο σχέδιο Β, στο σχέδιο Ζ. Η αλήθεια είναι ως εξής, ότι κάθε κυβέρνηση πρέπει και είχαμε και εμείς ιδιαίτερη μέρημνα να έχουμε σχεδιασμούς για διάφορα ενδεχόμενα. Είτε επειδή κινδύνευε το ευρώ έτσι κι αλλιώς, σας θυμίζω ότι το 12 όλοι φοβότανε για το ευρώ μέχρι να πει αυτό το Ντράγκη το περίφημο θα κάνω ό,τι χρειαστεί, ότι αυτή η περίοδος ποτέ δεν τελείωσε και ακόμα συνεχίζει με το Brexit και άρα θα ήταν ανεύθυνη οποιαδήποτε κυβέρνηση να μην αντιμετωπίζει τη γενική πιθανότητα μιας τέτοιας κρίσης και βεβαίως υπήρχαν και διάφορα σχέδια τι θα γίνουν να μας πιέσουν για τη ρευστότητα, τι θα γίνουν να μας πιέσουν με κάποιο άλλο τρόπο. Σε τίποτα όμως δεν έχετε παρουσιάσει ότι αυτό συγκροτεί ένα σχέδιο Β. Και πόσο μάλλον αφού δεν υπήρχε σχέδιο Β, σε τίποτα δεν έχετε δώσει έστω και ένα δεδομένο ότι αυτό το σχέδιο Β κάποτε ήταν σχέδιο Α. Ούτε μία απόδειξη, ούτε ένα επιχείρημα σε αυτό. Απλώς λέτε αφού θα υπήρχε θα μπορούσε να ήταν σχέδιο Α. Νομίζω δεν πείθετε ούτε τους δικούς σας. Πάμε τώρα στο κόστος της διαπραγμάτευσης. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει εδώ πέρα μια γενική ιδέα ότι ήταν μεταξύ 86 δις και 100 δις το κόστος. Δηλαδή λέτε περίπου ότι αν είχατε την ευτυχία εσείς και ακόμα περισσότερο ο ελληνικός λαός να είχατε κερδίσει τις εκλογές το Γενάρη του 2015, το Γενάρη του 2016 αντί το χρέος να είναι 300 δις και κάτι θα ήταν 200 δις και κάτι. Αφού εμείς σας βάλαμε 100 δις και αφού τα 100 δις θα ήταν λιγότερο. Πρέπει να σας πω ότι είμαι πιο έτοιμος να πιστέψω ότι Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πολιτικός κρατούμενος παρά να πιστέψω αυτό. Λοιπόν, μια συζήτηση κυρίες και κύριοι στο Κοινοβούλιο την Τρίτη, η οποία πραγματικά είχε αρκετές φωνές. Μόνο πραγματικά ηρεμία δεν επικράτησε στην συζήτηση που έγινε στην Βουλή και πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά ήταν προς το τέλος της διαδικασίας. Στο τέλος λοιπόν στράβωσε το κλίμα. Σε κάθε περίπτωση δεν ψηφίστηκε η πρόταση. Δεν θα γίνει εξεταστική επιτροπή για το αίτημα της, το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας λοιπόν δεν θα υλοποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπαν ότι είναι μια υπόθεση την οποία θα την τρέξουν και θα την ξανατρέξουν άμεσα. Δεν μένει παρά να δούμε τις εξελίξεις. Πρέπει να πούμε όμως ότι μέσα στο υπόλοιπο παρασκήνιο της συζήτησης που είχαμε την Τρίτη για το συγκεκριμένο θέμα στην Ελληνική Βουλή, ο κ. Βαρουφάκης, την ώρα που διεξαγόταν η συζήτηση, έδωσε κάποιες συνεντεύξεις και μάλιστα σε κάποια από αυτές είπε ότι τα περιβόητα πρακτικά του Eurogroup, όταν είχε αποκαλύψει ότι μαγνητοσκοπεί τις συνομιλίες που γίνονται εκεί, είπε λοιπόν ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να τα βγάζει στη φόρα. Και μέσα σε όλα τα άλλα είπε ότι το DiEM25, το δικό του ουσιαστικά κόμμα, οι δικοί του άνθρωποι θα αρχίσουν να λαμβάνουν έναν πιο ενεργό ρόλο στα πράγματα των χωρών της Ευρώπης. Φυσικά μέσα σε αυτές τις χώρες έβαλε και την Ελλάδα. Πάμε να το δούμε.
Στην ανακοίνωση ότι σύντομα θα δημοσιοποιήσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Eurogroup, στα οποία συμμετείχε, προχώρησε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης, ενώ προανήγγειλε τη συμμετοχή του DiEM25 στις επόμενες ελληνικές εθνικές εκλογές με μορφή που θα καθορίσουν τα μέλη του. Προσωπικά θεωρώ ότι όλα τα συμβούλια της Ευρώπης πρέπει να καταγράφονται και να είναι προσβάσιμα στους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό αποτελεί και καμπάνια του DiEM25, ανέφερε ο κ. Βαρουφάκης και απάντησε σε ερωτήσεις αναγνωστών του thepressproject.gr, προσθέτοντας τα εξής. Στη συνεδριάση του Eurogroup βρέθηκα προσωπικά και ίσως να ήμουν ο μόνος, σεβάστηκα την εμπιστευτικότητα μη δημοσιοποιώντας τι υπόθηκε παρά τις διαρροές από πλευράς της Τρόικας που ήταν συχνά τοξικές και ψευδείς. Σύντομα, στο πλαίσιο της εξιστόρησης του θρίλερ της Άνοιξης της Αθήνας, θα καταθέσω την άποψή μου για το τι συνέβη και θα καταθέσω και τα πρακτικά εκείνων των συνεδριάσεων. Γιάννης Βαρουφάκης ανακοίνωσε επίσης ότι το DiEM25 είναι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και προφανώς θα είναι παρόν και στην Ελλάδα. Η εκλογική μορφή που θα πάρει η παρουσία του στην Ελλάδα θα αποφασιστεί από τα μέλη του, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και από τις δηλώσεις του κυρίου Βαρουφάκη, αυτά από όσα ισχυρίστηκε σε μέσα ενημέρωσης όπου μίλησε, έδωσε συνεντεύξεις αναφορικά πάντα με τα πρακτικά του Eurogroup αλλά και με την ενεργή παρουσία του DiEM25, όπως είπε, στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Να αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Στη χθεσινή ώρα αιχμής μιλήσαμε και με τον Θανάση Τζολάκη, παρουσιάσαμε ουσιαστικά εικόνες και βίντεο από τον Χρόνο, από την εφημερίδα Χρόνος της Κομωτινής, για την κηδεία του 18χρονου Χουσέιν Νταϊτσίκ, ο οποίος πραγματικά πέθανε σαν ήρωας. Ένα παιδί για το οποίο εκφράζουμε ξανά τα θερμότατα συλληπιτήρια όλης της οικογένειας της Δέλτα Τηλεόρασης. Είναι ο 18χρονος, ο οποίος βρέθηκε πραγματικά την πιο ακατάλληλη ώρα, στο πιο ακατάλληλο σημείο. Στην προσπάθειά του λοιπόν να σώσει και την αδερφή του, στην επίθεση που έγινε στο Μόναχο πριν από λίγες ημέρες, σκοτώθηκε από τα πυρά του δράστη. Να δούμε λοιπόν εικόνες, υπενθυμίζω, από τον Χρόνο της Κομωτινής, από την εφημερίδα, εικόνες τις οποίες είδατε και στο χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης από την κηδεία του παιδιού, κηδεία στην οποία παραβρέθηκε μεταξύ άλλων και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin Livalet Hamd ismiyle müsemma olan sancağı altında Cemil Haşr eyleye Mizanını ağır sualini kolay eyleye. Στον Άρατο του Δήμου Φιλήρα, στο νομό της Ροδόπης, έγινε η κηδεία του 18χρονου Χουσέιν Νταϊτσίκ, που έχασε τη ζωή του πριν από μερικές ημέρες στη Γερμανία στο τρομοκρατικό χτύπημα του Μονάχου. Η σωρός του 18χρονου νέου μεταφέρθηκε στον οικισμό το μεσημέρι της Τετάρτης και ακολούθησε η κηδεία του, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Παναγιώτη Κουρουμπλή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα με το συγκεκριμένο θέμα. Δεν πειράζει, θα το δούμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Θα περάσουμε σε ένα μικρό, σε ένα σύντομο break. Επιστρέφουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Επιστρέφουμε με θέματα τοπικά και περιφερειακά. Επιστρέφουμε σιγά-σιγά και με την συζήτηση για την Ακαδημία Λιμενικού στην Αλεξανδρούπολη και για το ρόλο του λιμανιού της πρωτεύουσας του νομού Εύρου. Θα δούμε τι γίνεται και με τα διεθνή, όλα αυτά και πολύ περισσότερα μόλις επιστρέψουμε. Κυρίες και κύριοι, ώρα αιχμής, μέρος δεύτερο. Επιστρέψαμε λοιπόν και επιστρέφουμε με το θέμα το οποίο λόγω του μικρού τεχνικού προβλήματος δεν μπορέσαμε να σας μεταδώσουμε πριν. Το θέμα, επιθυμίζω, το οποίο έχετε δει και στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Πάμε να δούμε λοιπόν όσα έγιναν στον Άρατο της Ροδόπης με την κηδεία του 18χρονου Χουσέιν, ο οποίος βρέθηκε στο Μόναχο, στο τρομοκρατικό χτύπημα, ένα από τα θύματα του τρομοκρατικού χτυπήματος του Μονάχου. Κηδεία, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Παναγιώτη Κουρουμπλή, κηδεία ενός πραγματικού ήρωα. Πάμε να το δούμε. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin Livalet Hamd ismiyle müsemma olan sancağı altında Cemil Haşr eyleye. Στον Άρατο του Δήμου Φιλήρα, στο νομό της Ροδόπης, έγινε η κηδεία του 18χρονου Χουσέιν Νταϊτσίκ, που έχασε τη ζωή του πριν από μερικές ημέρες στη Γερμανία στο τρομοκρατικό χτύπημα του Μονάχου. Η σωρός του 18χρονου νέου μεταφέρθηκε στον οικισμό το μεσημέρι της Τετάρτης και ακολούθησε η κηδεία του, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Παναγιώτη Κουρουμπλή. Ο Χουσέιν χαρακτηρίζεται ως ήρωας, αφού σκοτώθηκε στην προσπάθειά του να σώσει την αδερφή του από τα πυρά του τρομοκράτη. Η κηδεία του, που έγινε στον Άρατο, έγινε κατόπιν απόφαση της οικογένειάς του, η οποία ήθελε η σωρός του παιδιού της να φιλοξενείται στη γη της πατρίδας του, δηλαδή της Ελλάδας.
Στην κηδεία του, που έγινε δημοσία δαπάνη, παραβρέθηκαν ο μουφτής Κομωτινής Μέτζος Τζεμαλή, οι βουλευτές Ιλχάν Αχμέτα, Ιχάν Καραγιουσούφ και Μουσταφά Μουσταφά, ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Μέτιος, ο επίτιμος πρόξενος της Γερμανίας Σταμάτης Κουρούδης, πολιτευτές, αντιπρόσωποι συλλόγων και πλήθος κόσμου. Στην κηδεία βρέθηκε και ο Μητροπολίτης Κομωτινής Παντελεήμων, ο οποίος εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια. Πρέπει να σε κάνει να είσαι περήφανος μέσα στον πόνο σου. Να στηρίξεις τη γυναίκα σου, γιατί ο άντρας έτσι και ο καλός σου καπετάνιος φαίνεται στα δύσκολα και στις φορτούνες. Έτσι. Και εμείς όλοι είμαστε κοντά σας για να σας συμπαρασταθούμε σε αυτή τη δοκιμασία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για σας. Να είστε καλά. Ακριβώς. Και αυτό πρέπει να σε κάνει να είσαι υπερήφανος. Εκείνος μπορεί να έπεσε, αλλά υψώθηκε πολύ ψηλά. Στη συνείδηση όλου του κόσμου. Έτσι, όλου του κόσμου. Ο οποίος αγάπησε. Έτσι, και αυτό απέδειξε τι είμαστε οι Έλληνες. Ότι έχουμε μέσα μας φιλότιμο και ψυχή. Και μπορούμε να θυσιαζόμαστε για τους άλλους. Να είσαι γερός, εύχομαι. Και έτσι ήρθα να σε δω και να σε χαιρετήσω. Έτσι. Θα γυρίσεις και στη Γερμανία πάλι. Έχετε, εκεί γεννήθηκαν τα παιδιά, ε. Απλώς ερχόσασταν εδώ τα καλοκαίρια, ε. Αλλά τώρα το ένα κορίτσι, το άλλο αγόρι. Και εκείνους να τους πεις και τους δύο να είναι υπερήφανοι για τον αδελφό τους. Βέβαια η κοπέλα θα αισθάνεται δύσκολο, σου λέει, ζω εγώ γιατί θυσιάστηκε ο αδελφός μας. Αλλά έτσι γίνεται. Εσύ όμως θα τους στηρίξεις όλους. Αυτό είναι αλήθεια. Είμαστε μουσαφιρέοι που λέγανε οι παππούδες μας, ε. Έτσι το λέγανε. Να είσαι καλά, να είσαι γερός. Αυτά, κυρίες και κύριοι, κάποια από όσα συνέβησαν στην κηδεία του 18χρονου στον Άρατο του νόμου Ροδόπης. Να αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα. Να γυρίσουμε λοιπόν στα εσωτερικά μας ζητήματα, στα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής. Η ΑΔΕΔΗ λοιπόν προέβησε μια δρυμύτατη επίθεση στον Πρωθυπουργό με ανακοίνωσή της, την οποία στυλιτεύει ουσιαστικά τους πυλώνες που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός για το κοινωνικό κράτος. Πάμε να δούμε λοιπόν τι επισημαίνει στην ανακοίνωσή της. Έχουμε συγκεντρώσει για σας υλικό και σε κάρτες. Επίθεση στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει με ανακοίνωση της ΙΑΔΕΔΗ, σχολιάζοντας τα μέτρα που εξήγηλε για την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους. Ανακοίνωσε κάποια ελάχιστα και προσωρινά ψίχουλα για ορισμένες κοινωνικές ομάδες και επιχειρεί να εκπαιδεύσει το λαό να αποδεχθεί να ζει με τα ελάχιστα, να αποδεχθεί τη βαρβαρότητα και τη μιζέρια ως αναγκαίο κακό, υποστηρίζει μεταξύ άλλων η Εκτελεστική Επιτροπή της ΙΑΔΕΔΗ. Η ΙΑΔΕΔΗ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι με πρόσχημα την παρέλαβε από τους προηγούμενους καμένη γη, ανακοίνωσε κάποια ελάχιστα και προσωρινά ψίχουλα για ορισμένες κοινωνικές ομάδες και η δική του πολιτική. Οδήγησε σε συνθήκες εξαθλίωσης. Ουσιαστικά καταγγέλει η ΑΔΕΔΗ επιχειρεί να εκπαιδεύσει το λαό να αποδεχθεί να ζει με τα ελάχιστα, να συμβιβαστεί με τη φτώχεια και την ανέχεια, να κατεβάσει κι άλλο τον πύχη των απαιτήσεών του. Έφτασε στο σημείο να παρουσιάσει ως ένα εκ των 7 πυλώνων της κοινωνικής πολιτικής κυβέρνησης μέχρι και τον νόμο Λεμιτόμο για την κοινωνική ασφάλιση, καθώς και τις νέες ανατροπές στα εργασιακά που μαζί με το κουαρτέτο προωθεί. Σχολιάζοντας τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, η ΑΔΕΔΗ επισημαίνει χαρακτηριστικά προς ο Πρωθυπουργός εξήγηλε τα εξής. Αναβάθμιση δημόσιας υγείας όταν συνεχίζει τις μνημονιακές πολιτικές περικοπής των δημοσίων δαπανών και παγώματος των προσλήψεων. Στήριξη των συντάξεων και των εφάπαξ όταν με το πρόσφατο αντιασφαλιστικό νόμο μείωσε κύριες επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ παροχές. Αναστροφή της απορρίθμισης των εργασιακών σχέσεων όταν ήδη έχει υπογράψει με το τρίτο μνημόνιο την ακόμη μεγαλύτερη κατεδάφισή τους. Αντιμετώπιση της ανεργίας όταν οι μνημονιακές πολιτικές έχουν διαλύσει την παραγωγική βάση της χώρας και κρατούν την οικονομία σε συνεχή ύφεση. Προστασία της πρώτης κατοικίας όταν είναι πλέον υπαρκτός ο κίνδυνος αρπαγής των σπιτιών των υπερχρεωμένων στις τράπεζες νοικοκυριών από τα κερδοσκοπικά κεφάλαια στα οποία θα μεταβιβαστούν τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια. Στήριξη τέλος της δημόσιας παιδείας όταν συνεχίζει την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωσή της με μηδενικές προσλήψεις μονίμων εκπαιδευτικών και με δραστική μείωση των προσλήψεων των αναπληρωτών.
Αυτά κυρίες και κύριοι, αναφορικά πάντα με την θρημύτατη κριτική που άσκησε στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Υπενθυμίζουμε αναφορικά με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για το κοινωνικό λοιπόν κράτος, πυλώνες στους οποίους θα στηριχθεί το κοινωνικό κράτος. Θα αλλάξουμε θέμα και κλίμα και θα πάμε σε ένα από τα θέματα που προλογίσαμε από την αρχή της σημερινής ώρας αιχμής. Σας είπαμε λοιπόν ότι θα δούμε αναλυτικά σήμερα τι γίνεται σε ό,τι έχει να κάνει με το αίτημα που παραμένει για σχολή λιμενικού, λιμενική ακαδημία. Θα δούμε λοιπόν πώς πρέπει ακριβώς να το λέμε και τι πρέπει να διεκδικήσουμε τελικώς στην πρωτεύουσα του νομού Εύρου και φυσικά για τις προοπτικές της αναβάθμισης του ίδιου του ρόλου του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Όλα αυτά θα τα πούμε με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει όσο λίγοι τα πράγματα στον χώρο. Υπονάβαρχος του Λιμενικού Σώματος Αναποστρατεία, ο κ. Παπανικολόπουλος, είναι μαζί μας. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπανικολόπουλο. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά. Και σας ευχαριστώ θερμά γιατί πρέπει να το πω αυτό και να το παραδεχθώ on air. Κάθε φορά που θέλουμε να εντρυφήσουμε σε τέτοια θέματα, είστε πάντα ένας άνθρωπος ο οποίος εύκολα προσεγγίζεται, εύκολα τον προσεγγίζουμε κι εμείς και πραγματικά πάντα έχει επιχειρήματα. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό πάρα πολύ. Από πού να ξεκινήσω? Να ξεκινήσω λοιπόν, κύριε Παπανικολόπουλο, από το πρώτο σκέλος της κουβέντας μας. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές γι' αυτό. Λιμενική Ακαδημία τελικώς, κάποια από τις σχολές του λιμενικού σώματος, τι μπορούμε να διεκδικήσουμε στην Αλεξανδρούπολη? Να θυμίσουμε και στους τηλεθεατές ότι το θέμα ήρθε στην επικαιρότητα γύρω στον Απρίλιο. Είχε ξεχαστεί για χρόνια. Τον Απρίλιο λοιπόν είχε γίνει μια ερώτηση στη Βουλή, στον Υπουργό Ναυτιλίας, τι γίνεται με αυτή την Ακαδημία Λιμενικού Σώματος. Και εκεί ο Υπουργός είπε ότι το έχουμε στη υπόψη μας, θα δούμε πού θα το κάνουμε, κάτι θα γίνει. Τότε λοιπόν το θυμηθήκαμε και εμείς και οι τοπικοί μας άρχοντες και αρχίσαμε να μιλάμε για τη Λιμενική Ακαδημία. Στη συνέχεια όμως κατατέθηκε και ένα σχέδιο νόμου τέλος Μαΐου από τον Υπουργό Ναυτιλίας, στο οποίο είχε ένα άρθρο μέσα, το οποίο έλεγε ότι οι σχολές του Λιμενικού Σώματος, οι τρεις σχολές που υπάρχουν μέχρι σήμερα, από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα ενταχθούν στις Πανελλήνιες, όπως είναι και οι υπόλοιπες στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές. Τέθηκε σε διαβούλευση αυτό το σχέδιο νόμου τέλος Μαΐου και έληξε και τέλος Μαΐου η διαβούλευση, πλην όμως ακόμα δεν έχει κατατεθεί στη Βουλή αυτό το σχέδιο νόμου. Τώρα να πω το εξής, ότι αυτοί που ασχολούνται με τη Λιμενική Ακαδημία έχουν λίγη γνώση για το λιμενικό. Δεν καταλαβαίνουν ότι το λιμενικό έχει μια ιδιομορφία. Να πω μερικά χαρακτηριστικά. Παρακαλώ. Καταρχάς, το λιμενικό σώμα δεν είναι μόνο αστυνομία. Όπως είναι η αστυνομία, η γνωστή, η Ελλάς που ξέρουμε. Έχει διπλό χαρακτήρα από το 1919 που ιδρύθηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Το ένα σκέλος είναι η αστυνομία των πλοίων των λιμανιών και το άλλο σκέλος είναι η διοίκηση της εμπορικής ναυτιλίας. Όλα τα χρόνια το προσωπικό του λιμενικού σώματος είναι μεγαλύτερης μόρφωσης από ότι είναι των άλλων στρατιωτικών σχολών. Πάντα παίρνει πτυχιούχος ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αλλά και όταν ξεκίνησε από το 1970 και μετά να παίρνει λιμενοφύλακες ως αποφύτους του τότε εξεταξίου γυμνασίου ή του σημερινού λυκείου, οι περισσότεροι που προσέρχονται για τις εξετάσεις είναι πτυχιούχοι ΑΕΗ και ΤΕΗ και άλλων σχολών ή εμπορικού ναυτικού, πλοιάρχων και μηχανικών. Συνεπώς δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το λιμενικό σώμα με την αστυνομία ή με το στρατό. Μια άλλη ιδιαιτερότητα είναι ότι ο στρατός και η αστυνομία, και λέγοντας στρατό εννοούμε ναυτικό, αεροπορία και πολεμικό ναυτικό, έχουν δύο σχολές, αξιωματικών και υπαξιωματικών. Το ίδιο και η αστυνομία. Έχει των αξιωματικών και των αστυφυλάκων. Εμείς έχουμε τρεις σχολές. Και όχι μόνο έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα ότι έχουμε τρεις, δηλαδή λιμενοφυλάκων, υπαξιωματικών και αξιωματικών, αλλά έχουμε την ιδιαιτερότητα ότι των αξιωματικών και των υπαξιωματικών οι σχολές ανήκουν στο πολεμικό ναυτικό. Την εκπαίδευση την έχει το πολεμικό ναυτικό και όχι το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Όλα αυτά δημιουργούν μια διαφορετικότητα για το λιμενικό, που είναι τρομερά δύσκολο να γίνει αυτό που λένε Λιμενική Ακαδημία. Δεν είναι δυνατόν μέσα σε μία σχολή να βγάζεις και λιμενοφύλακες και υπαξιωματικούς και αξιωματικούς. Να δούμε, συνέχεια λένε από το 2009 και μετά, να σας πω όλες οι κυβερνήσεις, το περνάνε έτσι αυρόξι ποσί που λέμε. Δεν ασχολούνται ουσιαστικά με το θέμα. Ναι, θα το δούμε, θα κάνουμε, θα φτιάξουμε. Αλλά στην ουσία από το 2009 που άλλαξε η κυβέρνηση δεν έχει γίνει τίποτα. Όχι γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση είχε κάνει κάτι. Το μόνο θετικό για την Ακαδημία ήταν μέχρι τις εκλογές του 4. Από το 4 και μετά και η Νέα Δημοκρατία που ήρθε το αποσιώπησε. Διότι όταν η Νέα Δημοκρατία έκανε δύο επιτροπές και έλεγε να βρούμε
που θα γίνει η Λιμενική Ακαδημία, όταν δηλαδή το δεδομένο έγινε ζητούμενο, ήταν μια κοροϊδία. Αφού δεν ξέραμε, είχαμε οικόπεδο στη Χιλή για να γίνει η Λιμενική Ακαδημία. Και μάλιστα υπήρχε και μελέτη κανονικότητα. Υπήρχε και μελέτη. Θα λέω, είχαν προχωρήσει όλα τα θέματα μέχρι το 2004. Τουλάχιστον είχαν προχωρήσει τεχνικά τα θέματα. Για να, από την τεχνική πλευρά, όχι από την νομοθετική, για το νομοθετικό πλαίσιο της εκπαίδευσης του λιμενικού. Και νομίζω ότι τελευταία φορά, κύριε Παπανικολόπουλο, μπορεί να κάνω λάθος το μήνα, αλλά νομίζω ήταν Νοέμβριος του 2004 που συζητήθηκε τελευταία φορά στη Βουλή, αφέθηκε στην τύχη του. Και ξέρετε, ένα από τα ερωτήματα τα οποία πολλοί κόσμος τα ρωτάει και σε εμάς, γιατί ξέρει ότι ασχοληθήκαμε πραγματικά όσο λίγοι με το συγκεκριμένο θέμα, είναι το ποια από τις τρεις σχολές αυτές του λιμενικού θα μπορούσε να διεκδικήσει η Αλεξανδρούπολη αυτή τη στιγμή, κρίνοντας και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες ή ενδεχομένως τον τόπο στέγασης και όλα τα άλλα κριτήρια των σχολών αυτών. Πού βρίσκονται και ποια θα μπορούσε να έρθει εδώ. Πολύ σωστά το λέτε. Από τις τρεις σχολές, η μία θα μπορούσε να έρθει εδώ, η σχολή λιμενοφυλάκων. Και μάλιστα από το 2010 που τέθηκε και το πρόβλημα της στέγασής της στον Πειραιά, διότι ασφιχτιούσε μέσα σε μια πολυκατοικία στον Πειραιά και αναζητούσαν χώρο για να φύγει, εγώ από τότε είχα πει διεκδικήστε τη σχολή λιμενοφυλάκων, η οποία με μια υπογραφή του αρμόδιου Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μπορεί να έρθει στην Αλεξανδρούπολη. Ήταν η ηθική δέσμευση όλων των κυβερνήσεων, άσχετα αν ουσιαστικά το θέλανε ή δεν το θέλανε, να γίνει η Λιμενική Ακαδημία στην Αλεξανδρούπολη. Σας το ξαναλέω, Λιμενική Ακαδημία είναι δύσκολο. Διότι το λιμενικό δεν έχει απλά αστυνομία. Από το λιμενικό σώμα οι αξιωματικοί πάνε προξενικοί λιμενάρχες, πάνε ναυτιλιακοί ακόλουθοι. Το λιμενικό πολλές φορές έχει κάνει προκήρυξη για να πάρει αξιωματικούς με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και για νομικούς και για οικονομικούς. Όλο το προσωπικό πρέπει να έχει από εδώ και μερικά χρόνια πιστοποίηση CDL, δηλαδή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και πιστοποίηση ξένης γλώσσας. Πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν στις άλλες σχολές. Δηλαδή όταν δίνει κάποιος συστία ή σχολεία στη φυλάκων, δεν του ζητάνε ούτε η CDL, ούτε του ζητάνε να έχει ξένη γλώσσα. Το λιμενικό είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό δυστυχώς οι τοπικοί μας άρχοντες ή δεν θέλουν να το καταλάβουν ή το αγνοούν ή μας κοροϊδεύουν. Είπαμε, θέλετε κύριοι να γίνει κάτι, να δραστηριοποιηθεί η Αλεξανδρούπολη, να ενισχυθεί και η οικονομία της και το πολιτισμικό της μέρος. Ζητήστε τη σχολή λιμενοφυλάκων. Από το 2011 στεγάζεται στον πόρο. Θα μπορούσαμε να τη διεκδικήσουμε εμείς. Εν τω μεταξύ, κύριε Παπανικολόπουλε, όπως πολύ σωστά το θέτετε τώρα, ένα ερώτημα θα ήταν τελικώς το, ωραία, να διεκδικηθεί το να έρθει εδώ, να τη φέρουμε λοιπόν στην Αλεξανδρούπολη. Θα πρέπει όμως για να γίνει αυτό, για να γίνει αυτή η διεκδίκηση, να παρουσιαστεί ένας φάκελος. Υποθέτω ότι το να κατασκευαστεί από την αρχή χώρος, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή με αυτά τα οικονομικά δεδομένα. Θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε ενδεχομένως έναν έτοιμο χώρο, κάποιον χώρο για ενοικίαση, και αυτό φαντάζει δύσκολο. Ένα οικόπεδο για παραχώρηση, υπάρχει κάτι τέτοιο στην Αλεξανδρούπολη προκειμένου να διεκδικηθεί άμεσα η προσέλευση και η προσέλκυση τέτοιων σπουδαστών και αυτή τη σχολή? Έχετε δίκιο. Αυτό έπρεπε να αναζητηθεί. Κάποτε είχε συζητηθεί για το νοσοκομείο, το οποίο είναι αναρροπημένο εδώ και τόσα χρόνια που έφυγε και πήγε προς τη Χιλή. Είχε συζητηθεί για διάφορα στρατόπεδα. Κάποτε είχε ακουστεί ότι και το στρατόπεδο Ζήση θα φύγει από εδώ. Μπορούσαν να επιστρέψουν διαδικασίες για να φύγει και να πάει ή να πάρει ένα κομμάτι μέσα από τη σχολή. Θα μπορούσε να βρεθεί κάποια λύση. Αλλά λέμε το εύκολο. Λιμενική Ακαδημία. Μα Λιμενική Ακαδημία δεν πρόκειται να γίνει. Σας το ξαναλέω. Από το 2009 όλα τα νομοθετήματα αγνοούν τη Λιμενική Ακαδημία. Άρα μένουμε, γιατί και τώρα το καινούριο που δεν έγινε τελικά νόμος του κράτους, απλώς έγινε μια διαβούλευση σαν σχέδιο νόμου. Μιλάει για τρεις σχολές πάλι. Συνεπώς, δεν μιλάμε για Λιμενική Ακαδημία. Εγώ το βλέπω δύσκολο να μπει στις πανελλήνιες εξετάσεις. Πώς θα μπει στις πανελλήνιες εξετάσεις όταν οι υποψήφοι πρέπει να έχουν ειδικά προσόντα? Δεν είναι ένα απλό απολυτήριο λυκείου. Εκτός αν θέλουν, που το υποψιάζομαι και αυτό, να υποβαθμίσουν το ρόλο του λιμενικού σώματος, να χωρίσουν το λιμενικό σώμα από το κομμάτι που λέγεται ναυτιλία και να κάνουν το λιμενικό σώμα, γι' αυτό και το 2011 το ονόμασαν Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, να το κάνουν καθαρά αστυνομία και το κομμάτι της ναυτιλίας να το δώσουν σε πολιτικό προσωπικό. Μήπως, λέω τώρα, μία σκέψη να είναι ενδεχομένως αυτά τα προσόντα, τα επιμέρους προσόντα που απαιτούνται, που είναι εξειδικευμένα προσόντα, να τα λαμβάνουν μέσα στην ίδια, στους κόλπους ίδιας σχολής, εκμάθηση υπολογιστών, άλλης γλώσσας ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω, υπόθεση κάνω. Κοιτάξτε, είμαστε σε μία περίοδο κρίσεως. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, αν παρακολουθήσετε για τη ΣΑΣ,
που βγάζει το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, το εξειδικευμένο, γιατρούς, νομικούς, ψυχολόγους, κτηνιάτρους κλπ. Συνεχώς ο αριθμός των εισακτέων μειώνεται. Απ' την άλλη πλευρά, τη στιγμή που μπορεί να πάρεις έναν έτοιμο νομικό, έναν έτοιμο οικονομικό, γιατί να τον σπουδάζεις 4 χρόνια εσύ και να πληρώνει το κράτος. Τον παίρνεις έτοιμο οικονομικό, έτοιμο νομικό, τον πας σε μια σχολή επιμόρφωσης του λιμενικού για 5-6 μήνες, τον εκπαιδεύεις και στα λιμενικά θέματα και είσαι έτοιμος. Γιατί να τον πληρώνεις για 4 χρόνια σε μια σχολή. Επίσης, κύριε Παπανικολόπουλε, συζητούσαμε για το ζήτημα της στέγασης ουσιαστικά του συγκεκριμένου σώματος του λιμενικού. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να διεκδικηθεί με κάποιον τρόπο, και αν ναι, από πού θα έπρεπε να ξεκινήσει η διεκδίκηση, από το Δήμα, από την Περιφέρεια, από βουλευτή, το να δούνε ξανά τη μελέτη η οποία υπάρχει. Θυμίζω ότι εκείνη την κυβερνητική υπουργική, την κοινή υπουργική απόφαση την είχε συνυπογράψει ο κ. Φωτιάδης, ο οποίος τώρα είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης. Μελέτη λοιπόν σίγουρα υπάρχει. Θα μπορούσε να διεκδικηθεί κάπως και με κάποιους άλλους πόρους, ενδεχομένως με ΣΔΙΤ. Λέω τώρα μία υπόθεση. Η ανέγερση από το μηδέν σχολής. Κοιτάξτε, το ξαναλέω. Το να ξεκινήσει μια σχολή να γίνει από το μηδέν, με το σκεπτικό που υπήρχε το 2000, είναι πολύ δύσκολο. Το πιο εύκολο είναι να διεκδικήσουμε να πάρουμε την ήδη υπάρχουσα σχολή λιμενοφυλάκων, που μιλάμε ότι θα έχουμε από 50 μέχρι 150 άτομα κάθε χρόνο μέσα, να βρεθεί ένα κατάλληλο κτίριο στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης και στη συνέχεια, αν νομοθετικά φτιαχτεί το θέμα της λιμενικής ακαδημίας, που το ξαναλέω, είναι πολύ δύσκολο και σας είπα τους λόγους. Δεν μπορούμε να κάνουμε το. Εκτός αν θέλουν να το κάνουν το λιμενικό μια απλή αστυνομία και γίνει 2 σχολές όπως έχει η αστυνομία, σχολεία αστυφυλάκων και σχολεία αξιωματικών. Αλλά αυτά θέλει μεγάλη δουλειά. Και πρέπει να δημιουργήσεις ολόκληρο πρόβλημα στο κομμάτι που λέγεται ναυτιλία. Τώρα, τι σκέπτονται οι άρχοντές μας ή των Αθηνών, δεν το ξέρω. Εκεί πάντως πάει το μυαλό μου, ότι θέλουν να χωρίσουν την αστυνομία με την ναυτιλία. Ξέρετε πάντως, κύριε Παπανικολόπουλε, από τη στιγμή που αναδείχθηκε εκ νέου το θέμα και το συζητάμε και το ξανασυζητάμε, το συζητήσαμε ξανά πριν από χρόνια με τον κύριο Παπουτσή και μετά. Το ερώτημα παραμένει, είναι τελικώς ένας πραγματικά διεκδικήσιμος στόχος ο συγκεκριμένος? Είναι απλοϊκό το ερώτημα μετά από το συζήτηση, αλλά πραγματικά είναι το ερώτημα που μένει και στο τέλος στον άνθρωπο που μας βλέπει και μας ακούει. Μπορεί πράγματι να διεκδικηθεί αυτό το πράγμα? Είναι κάτι τοπικό το οποίο το φέρνουμε στην επιφάνεια ξανά και ξανά χωρίς κανένα αποτέλεσμα? Σας είπα, αυτό που μπορούμε να διεκδικήσουμε είναι να μεταφερθεί η έδρα της υπάρχουσας σχολής λιμενοφυλάκων στην Αλεξανδρούπολη. Νομοθετικά θέλει μια απλή υπουργική απόφαση. Τελεία και παύλα. Οι άλλες σχολές, για να καταργηθούν, η σχολή υπαξιωματικών και η σχολή αξιωματικών, θέλει ένα πλέγμα νομοθετικών ρυθμίσεων, που είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Ξέρετε, την ίδια ώρα θέλω να σας ρωτήσω για το γεγονός ότι, εντάξει, φυσικά έχει υπάρξει μια αναχέτηση του φαινομένου από την πλευρά της Τουρκίας, όμως εκ νέου οι εξελίξεις στη γείτονα έχουν πυροδοτήσει τις συζητήσεις για το αν ενδεχομένως αρχίσουμε να έχουμε πάλι περισσότερους πρόσφυγες από την θάλασσα. Ένα ζήτημα το οποίο αναδεικνύει διαρκώς την ανάγκη, το δικό μας λιμενικό, η δική μας ακτοφυλακή, όλα τα σώματα που έχουν να κάνουν με το νερό να ενισχυθούν. Βλέπετε τέτοια προοπτική ενίσχυση για το λιμενικό ή την ελληνική ακτοφυλακή, και τι θα έπρεπε να γίνει, θέλω να σας ρωτήσω σε τελική ανάλυση, στο δεύτερο σκέλος, τι θα έπρεπε να γίνει προκειμένου να έχουμε μια πραγματικά πιο δυναμική αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων στη θάλασσα? Κοιτάξτε, εκείνο που σκέπτονται και εκείνο που πάει να γίνει τώρα είναι να αντικαταστήσουν τη Frontex, που είχαμε τη Frontex μέχρι και σήμερα την έχουμε τη Frontex, να κάνουμε μια καθαρά ευρωπαϊκή ακτοφυλακή. Θα γίνει αυτό, δεν είναι κρίση? Εάν γίνει, ναι, αυτό προχωρά να κάνουν, να κάνουν μια ευρωπαϊκή ακτοφυλακή. Αυτό σημαίνει ότι το λιμενικό παραμένει όπως έχει. Και αυτοί έρχονται βοηθητικά, διότι σου λέει σήμερα είναι το μεταναστευτικό πρόβλημα. Μετά από μερικά χρόνια μπορεί να μην είναι. Το αντιμετωπίζουμε σήμερα δημιουργώντας μια ευρωπαϊκή ακτοφυλακή. Και όταν λυθεί αυτό το πρόβλημα, αν λυθεί, τους ξαναπηγαίνουμε στις πατρίδες τους. Στις ευρωπαϊκές χώρες πάλι το προσωπικό. Όπως τώρα έρχονται από τη Frontex και λέγονται Frontex. Τότε θα λέγονται Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή και θα έρχονται από την Ιταλία, από τη Γαλλία, θα επανδρώνουν τα σκάφη, θα είναι στο Αιγαίο και θα βοηθούν στην ουσία την ελληνική κυβέρνηση, την ελληνική ακτοφυλακή για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που δεν νομίζω ότι θα είναι στο διενέκες. Πιστεύετε ότι από την ελληνική, πλευρά υπάρχει τέτοια διάθεση ή το λιμενικό είναι και αυτό ένα θύμα της κρίσης? Είναι θύμα της κρίσης και το λιμενικό, όπως είναι όλες οι υπηρεσίες. Τα βλέπετε, νοσοκομεία, παιδεία,
στρατός, όλα αυτή τη στιγμή λόγω της κρίσης έχουν πέσει χαμηλά. Θέλω να ρωτήσω το άλλο, κύριε Παπανικολόπουλε, γιατί είναι ένα θέμα που θέλω να το βάλουμε στην κουβέντα μας και να εμβαθύνουμε και σε αυτό. Το ζήτημα του ρόλου του λιμενιού της Αλεξανδρούπολης. Είχαμε κάνει μαζί μια ενδιαφέρουσα εκπομπή τότε για τις προοπτικές ανάπτυξης των δύο λιμανιών, Αλεξανδρούπολης και Καβάλας. Μας είχατε παραθέσει τα συντηρητικά πλεονεκτήματα του ενός και του άλλου. Αρχίζει να έχει κίνηση όμως το τελευταίο διάστημα το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και πράγματι μέσω και του ΤΑΠ, μέσω των ενεργειών που έχουν γίνει, υπάρχει πραγματικά κινητικότητα επιτέλους και όχι σε βαθμό δεσμεύσεων και υποσχέσεων. Υπάρχει κινητικότητα στο λιμάνι. Βλέπετε προοπτική για τα επόμενα χρόνια? Σωστά, υπάρχει μια κινητικότητα και είναι αυτή η κινητικότητα διότι σιγά σιγά αρχίσαμε να λύνουμε διάφορα προβλήματα υποδομών. Αυτή τη στιγμή έχουμε τελειώσει με το θέμα της εκπάθησης. Έχουμε φέρει τη σιδηροδρομική γραμμή ακριβώς μέσα στην προβλήτα των containers. Έχουν γίνει βήματα, αλλά χρειάζονται κι άλλα. Για να μπορέσει το λιμάνι να δουλέψει, ακούω τώρα μιλάνε για εμπορευματικό κέντρο. Μα το εμπορευματικό κέντρο το ακούω από το 2004-2005. Από την εποχή που ήταν δήμαρχος για πρώτη φορά ο κύριος Αλεξανδρής, είχαν κάνει μελέτες, είχαν χρηματοδοτήσει μελέτες, 200.000 ευρώ νομίζω τότε, να κάνουν μελέτες για το πώς θα γίνει εμπορευματικό κέντρο στην περιοχή του Μαΐστρου που έχει ορισμένες εκτάσεις ο Δήμος. Ναι, αλλά για να γίνει εμπορευματικό κέντρο πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνουμε τις υπόλοιπες υποδομές. Αν δεν έχεις πρόσβαση στην Εγνατία, αν δεν έχεις σιδηροδρομική κίνηση από την Αλεξανδρούπολη μέχρι το Ορμένιο σε ένα καλύτερο επίπεδο από ό,τι υπάρχει σήμερα που τα θυμόμαστε κάθε χειμώνα, κόβεται η σιδηροδρομική γραμμή λόγω των πλημμυρών. Όλα αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσεις, να έχεις μια φερέγγια σιδηροδρομική γραμμή, να έχεις μια πρόσβαση από το λιμάνι στην Εγνατία και τότε μπορεί να συζητήσουμε για εμπορευματικό κέντρο. Αν δεν τελειώσει η υπόθεση λιμάνι, σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο και σύνδεση του λιμανιού με την Εγνατία, το εμπορευματικό κέντρο σίγουρα θα πηγαίνει πίσω. Πάντως πρέπει να πω ότι υπάρχει για πρώτη φορά, ίσως μετά από χρόνια, η πραγματική πρόθεση και εκπεφρασμένη από την κυβέρνηση και από τον κύριο Σπίρτζη προχθές που μίλησε για ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών για αυτό το διαμετακομιστικό κέντρο και από την πλευρά πάλι του κύριου Σπίρτζη με την ένταξη του σιδηροδρομικού δικτύου από το Ορμένιο μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Στο πακέτο Γιούνκερ. Ακριβώς, ναι, ναι. Κοινώς υπάρχει τώρα. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Ένας καλός κύκλος δραστηριοτήτων. Απλώς πηγαίνουμε με ρυθμό χελώνας. Προχωράνε αυτά. Αλλά όπως πέρασαν 10-15 χρόνια για να κάνουμε τη σιδηροδρομική σύνδεση στο καινούριο λιμάνι, στο Container Terminal, τώρα πάλι μιλάμε, θα γίνουν σε ένα χρόνο, σε δύο ή θα πάμε άλλα 10 χρόνια πίσω. Μακάρι, προχωράμε. Αλλά εγώ βλέπω ότι προχωράμε με ρυθμό χελώνα. Πιστεύετε ότι τα ενεργειακά μπορούν να δώσουν μια διαφορετική αναπτυξιακή προοπτική στο λιμάνι και μιλώ φυσικά και για το ζήτημα της δημιουργίας της πλουτής εξέδρας του LNG. Κοινώς, και το άκουσα και τον Πρωθυπουργό, έχει καιρό βέβαια, αλλά ο Πρωθυπουργός μίλησε τότε στα ενεργειακά, ανέφερε το δίκτυο από την περιοχή του Εύρου και μέσω του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Στόχευση πλέον υπάρχει, δείχνουμε τουλάχιστον, κύριε Παπανικολόπουλε, και θέλω πραγματικά την άποψή σας σε αυτό, μέσω των ενεργειακών τουλάχιστον να μπαίνουμε πραγματικά στο χάρτη με τα λιμάνια της χώρας και της Ευρώπης. Κοιτάξτε, τα ενεργειακά βοηθάνε το λιμάνι από την πλευρά των ενεργειών, των υποδομών για να γίνουν. Δηλαδή, για να γίνει το LNG, θα πρέπει να έρθουν εδώ υλικά για να το φτιάξουμε το LNG. Όπως τώρα έρχονται υλικά και μέσα για να κάνουμε τον DAP και χρησιμοποιείται το λιμάνι. Αυτό καθ' αυτό το λιμάνι, αν τελειώσει το LNG και αν τελειώσει και ο DAP, δεν έχει σχέση με τα ενεργειακά. Το λιμάνι θα δουλέψει για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τον DAP και τον LNG ή έστω παλαιότερα που λέγαμε τον πετρελαγωγό. Γιατί τα πλοία του LNG ή τα δεξαμενόπλοια του πετρελαγωγού Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη δεν θα έρχονται στο λιμάνι, δεν θα έχουν καμία σχέση με το λιμάνι. Αυτά θα είναι ανοιχτά της μάκρης. Είπαμε γύρω στα 10 χιλιόμετρα, περίπου 6 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της μάκρης. Άρα το λιμάνι θα δουλέψει όταν θα γίνονται αυτά τα ενεργειακά έργα. Αυτά καθ' αυτά τα ενεργειακά έργα δεν έχουν ανάγκη το λιμάνι. Πιστεύετε ότι το λιμάνι όμως μέσω αυτών των έργων θα μπορέσει επιτέλους να αναδειχθεί και να αρχίσει να παίρνει, να στρέφει νέο επενδυτικό ενδιαφέρον? Γιατί είναι αμφίβολο, όταν έχεις μία-δύο επενδύσεις σε εξέλιξη, υπάρχουν και άλλοι επενδυτές οι οποίοι στρέφουν το βλέμμα τους επάνω σου. Πιστεύετε ότι θα μπορέσει θα είναι να μια τα μαγιά. Λειτουργήσει αυτά πραγματικά τα έργα, σαν κράχτες για να έρθει κόσμο? Αυτά τα έργα, όπως ήδη τώρα, το βλέπετε με τον DAP. Κάνανε αγώνα από τον οργανισμό Λιμένα για να φέρουν ένα μέρος από τις σωλήνες του ΤΑΠ που ήταν προγραμματισμένα να πάνε Θεσσαλονίκη και βάλαν, τα φέρουν και στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό είναι μια επιτυχία. Θα αρχίσει το λιμάνι να αποκτά μια δυναμική, θα αρχίσει να έχει έσοδα. Τα έσοδα θα φέρουν και άλλα έργα. Οπωσδήποτε είναι μια μαγιά
η οποία θα μεγαλώσει και θα μπορέσει να μας βοηθήσει πάρα πολύ για όλη την ανάπτυξη της περιοχής. Μιλήσατε προηγουμένως για το ζήτημα της εκβάθμισης. Πόσο μεγάλη πληγή αυτή η εκβάθμιση για πάρα πολλά χρόνια. Επιτέλους ανοίγουν προοπτικές μέσω του γεγονότος της ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Ανοίγουν προοπτικές. Αλλά να πω και το άλλο, ότι αυτά τα πλοία που έχουν έρθει μέχρι σήμερα δεν ήταν το πρόβλημά του η εκβάθμιση. Δηλαδή και αυτό το πλοίο που ήρθε προχθές που έφερε στο Λίνε στράβαγε από ό,τι είδα γύρω στα 6,5 μέτρα. Συνεπώς και πριν γίνει η εκβάθμιση θα μπορούσε να έρθει. Ή ένα μικρό κουραζερόπλιο που μας είχαν πει για να κάνουν τριήμερες κουραζιέρες από την Αλεξανδρούπολη με μικρά κουραζερόπλια, πάλι θα μπορούσε να έρθει ένα κουραζερόπλιο. Δεν ήταν τόσο το πρόβλημα της εκβάθμισης. Το πρόβλημα της εκβάθμισης είναι για μεγάλα πλοία. Για τα container ship, τα οποία θα δούμε αν θα έρθουν και πότε θα έρθουν για να αξιοποιηθεί και το terminal που έχουμε φτιάξει από το 2001. Πιστεύετε, κύριε Παπανικολόπουλο, ότι στο ζήτημα του τουρισμού, στο ζήτημα της κρουαζιέρας, δείχνει να έχει η Αλεξανδρούπολη να αρχίζει να προσφέρει σταδιακά ένα ελκυστικότερο πακέτο για επισκέπτες? Πιστεύετε ότι μπορεί να επενδύσει σε αυτήν την σταδιακά αναπτυσσόμενη τουριστική εικόνα και να αρχίσει να τραβάει και να προσελκύει κρουαζιερόπλια, όχι να χτυπήσει την Καβάλα, τουλάχιστον ένα κομμάτι από τα κρουαζιερόπλια που πηγαίνουν σε άλλες πόλεις όπως η Καβάλα, να αρχίσει να έρχεται προς τα δω με την ολοκλήρωση της εκβάθμισης? Εγώ είμαι υπέρ της άποψης της εξειδίκευσης των λιμανιών. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές, δεν χωράνε όλα σε ένα. Δεν μπορούμε μια κοινή είσοδο. Σας έχω ξαναπεί ότι η Καβάλα έχει 3-4 λιμάνια ουσιαστικά. Αλλού είναι η Χθιόσκαλα, αλλού είναι η Μαρίνα, αλλού είναι το Container Terminal, αλλού είναι ο επιβατικός σταθμός. Στην ουσία έχει 4 λιμάνια. Εμείς έχουμε ένα λιμάνι, μία μπούκα, μία είσοδο. Δεν είναι δυνατόν όταν θα μεγαλώσει το λιμάνι, και όχι μόνο δεν θα μπορούν να έχουμε αυτές τις δραστηριότητες τις λιμενικές, αλλά θα μπορείς να έχεις ναυτικό όμιλο μέσα στο λιμάνι, στην καρδιά του λιμανιού, όταν θα αρχίσει να δουλεύει το λιμάνι σωστά, αν είναι δυνατόν. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ρίξουμε βάρος στην κρουαζιέρα. Αν μπορέσουν να έρθουν μερικά κρουαζιερόπλια, καλό είναι. Αλλά εκείνο θα πρέπει να πούμε 2-3 είδη φορτίων, όπως είναι τα containers, όπως είναι το χίδι φορτίων, όπως είναι το γενικό φορτίο, που θα πρέπει η Αλεξανδρούπολη να τα επιδιώξει να τα πάρει. Αν πάμε για όλα, θα τα χάσουμε όλα. Πιστεύετε ότι αυτή είναι η απάντηση στην εξειδίκευση, μάλλον η σωστή προοπτική στην εξειδίκευση του λιμανιού στην οποία αναφέρεστε? Το εμπόρευμα, η εναλλακτική στον δρόμο των στενών, αυτό θα μπορούσε να είναι η πραγματική στόχευση και η υλοποιήσιμη στόχευση στο λιμάνι? Εξυπακούεται. Ότι μα το λιμάνι, γι' αυτό ρίξανε τόσα εκατομμύρια, τόσα δις δραχμές και εκατομμύρια ευρώ σε συνέχεια, για να μπορέσουμε να έχουμε μια εναλλακτική λύση από τα στενά του Βοσπόρου. Τώρα τα κρουαζερόπλια δεν θα έρθουν εδώ για το πρόβλημα του Βοσπόρου. Τα κρουαζερόπλια θα έρθουν για άλλο σκοπό. Αλλά σας ξαναλέω, μην συγχαίουμε την Καβάλα με την Αλεξανδρούπολη. Η Καβάλα έχει 4 διαφορετικά λιμάνια που ασκεί 4 διαφορετικές δραστηριότητες. Εμείς εδώ δεν μπορούμε να ασκήσουμε όλες τις δραστηριότητες. Πρέπει να επιλέξουμε μερικές. Να είμαστε σωστοί και σοβαροί. Δεν θα πούμε σε ένα κρουαζερόπλιο αύριο ή μεθαύριο που θα έρθει εδώ να μην έρθει. Να έρθει. Αλλά το βάρος θα το ρίξουμε, το ξαναλέω, στο γενικό φορτίο, στο χίδι φορτίο και στα container ship. Να βάλω μια τελευταία διάσταση στην κουβέντα μας πριν σας αποδεσμεύσω. Για τα μικρά τουριστικά σκάφη, για μια μαρίνα, για πλωτές εξέδρες για μικρά τουριστικά σκάφη, δεν θα μπορούσε αυτό να είναι μια ενδιαφέρουσα στόχευση και υλοποιήσιμη? Γιατί όχι? Έπρεπε ήδη να έχει γίνει αυτό, όπως το έκανε η Καβάλα. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει. Και κάποια στιγμή να αποφασίσουμε, το έχουμε ξαναπεί, αν θέλουμε μαρίνα ή δεν θέλουμε, και να την χωροθετήσουμε. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τουριστικά σκάφη και πάλι και αυτά μέσα στο κεντρικό λιμάνι, στο ένα λιμάνι, όλα θα τα βάλουμε. Δεν χωράνε. Εναλλακτικά λοιπόν, στη Μάκρη, στα Δίκελα, κάπου ενδιάμεσα? Ίσως και κάτω από το Φάρο. Μιλάμε για μικρά σκάφη, μιλάμε για μικρό βύθισμα. Θα μπορούσε να γίνει και εκεί. Βέβαια υπάρχουν ειδικότεροι λιμενολόγοι, υπάρχουν μηχανικοί, υπάρχουν αρχιτέκτορες που θα το δουν το θέμα. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το δουν και να αποφασίσουμε σαν τοπική κοινωνία που θέλουμε τη μαρίνα. Ή αν τη θέλουμε πρώτα. Γιατί μπορεί να μην τη θέλουμε. Λοιπόν, κύριε Παπανικολόπουλε, πολλά θέματα ανοίξαμε. Σας ευχαριστώ πραγματικά γι' αυτό και θέλω να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με οικονομία, επιστρέφουμε με πολλά διεθνή. Μείνετε μαζί μας.
Κυρίες και κύριοι, ώρα αιχμής, μέρος τρίτο, επιστρέψαμε και επιστρέφουμε λοιπόν με θέματα από τον πρωτογενή τομέα. Σας έχουμε πει τις τελευταίες ημέρες ότι ακούγεται πως αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα θα ξεκινήσουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις. Παρότι καλοκαίρι λοιπόν ζεσταίνουν τις μηχανές στα τρακτέρ τους και είναι έτοιμοι να κατέβουν εκ νέου στους δρόμους, οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν και στην Θεσσαλονίκη, ξεκίνησαν μάλλον από τη Θεσσαλονίκη. Στο Τελωνείο των Ευζώνων είχαμε αποκλεισμό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Πάμε να δούμε περισσότερα στο θέμα που ακολουθεί. Στον αποκλεισμό του Τελωνίου των Ευζώνων, στο ρεύμα τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο από τη χώρα, προχώρησαν στις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Κιλκής, διαμαρτυρώμενοι όπως επισημαίνουν για τα γενικότερα προβλήματα του κλάδου, για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών τους και για τις εκκρεμείς πληρωμές του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο και των ενισχύσεων της βιολογικής κτηνοτροφίας. Το Τελωνίο παρέμεινε κλειστό μέχρι τις 2 το μεσημέρι και αναμένεται η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για το αν θα συνεχιστεί ο αποκλεισμός. Νιώθουμε ότι μας έχουν κοροϊδέψει για τον ΟΓΑ που εμείς τον θέλουμε αυτόνομο και προσπαθεί να το μετατρέψει σε κάτι άλλο και για τις ασφαλιστικές μας εισφορές που έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Σκεφτείτε ότι μέχρι το δεύτερο εξάμηνο μας ζητούν 650 ευρώ εισφορές από περίπου 450 ευρώ μέχρι πρόσφατα. Αντιδρούμε επίσης σε εκκρεμείς πληρωμές από το πετρέλαιο. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μας οφείλεται από το 2013 και τη βιολογική κτηνοτροφία, δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του Συλλόγου Εγωπροβατοκτηνοτρόφων Νομού Κιλκής, Χρήστος Σολομονίδης. Σύμφωνα με τον ίδιο, στις 12 το μεσημέρι βρίσκονταν παραταγμένα στο Τελωνείο των Ευζώνων περίπου 30 με 40 τρακτέρ. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από τα θέματα του πρωτογενού τομέα. Φυσικά θα δούμε και θα παρακολουθήσουμε στα ενότητα γιατί υπάρχουν πληροφορίες για κινητοποίησεις και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη από τις επόμενες ώρες και ημέρες. Θα το δούμε λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε στενά και θα συμμεταφέρουμε και αύριο τις εξελίξεις. Από την Θεσσαλονίκη να πάμε στην πρωτεύουσα Αθήνα. Είχαμε λοιπόν κινητοποίησεις και εκεί, αλλά διαφορετικού τύπου κινητοποίησεις και κινήσεις. Ο Πειραιάς, το λιμάνι του Πειραιά, το οποίο για δεκάδες ημερών είχε και φιλοξενούσε εκεί πρόσφυγες και μετανάστες, πλέον είναι ένας χώρος χωρίς τους ανθρώπους αυτούς. Μεταφέρθηκαν και μεταφέρθηκαν άλλοι στα κέντρα φιλοξενίας και άλλες τοποθεσίες της επιλογής τους. Περισσότερα στο επόμενο θέμα. Το λιμάνι του Πειραιά εγκατέλειψαν την Τετάρτη και οι τελευταίοι από τους πρόσφυγες που παρέμεναν για καιρό εκεί. Το πρωί αναχώρησαν 400 άτομα, τα 68 για δομές φιλοξενίας στα Τρίκαλα Θεσσαλίας και η Νόφιτα Βιωτίας, ενώ τα υπόλοιπα επιβιβάστηκαν σε λεωφορεία της ΕΘΕΛ για προορισμούς της επιλογής τους. Το πρωί της Τρίτης στο λιμάνι παρέμεναν 850 άτομα. Από αυτά, εχθές το απόγευμα έφυγαν από το λιμάνι 56 πρόσφυγες για η Νόφιτα και 294 με λεωφορεία της ΕΘΕΛ. Επιμέρες μέχρι και την περασμένη Δευτέρα στον Πειραιά διέμεναν σε σκηνές συνολικά 1.010 πρόσφυγες. Πλέον ο χώρος όπου φιλοξενούνται καθαρίζεται από συνεργεία του οργανισμού Λιμένος Πειραιός. Πάμε να ρίξουμε, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο μία ματιά στα διεθνή γεγονότα. Σας το είπαμε και το προλογίσαμε από την αρχή της σημερινής ώρας αιχμής. Να δούμε λοιπόν τι έγινε στη Συρία, γιατί με τις βομβιστικές και τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη τείνουμε να ξεχνάμε πολλές φορές εμείς οι κάτοικοι των χωρών της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι μακρύτερα από εμάς, όχι όμως πολύ μακρύτερα, υπάρχουν μαζικότατες δολοφονίες, μαζικότατες εκτελέσεις, υπάρχουν πόλεμοι εν εξελίξη. Τείνουμε να το ξεχνάμε λοιπόν, αλλά τέτοια θέματα και τέτοιες ειδήσεις μας το θυμίζουν και μας το θυμίζουν πραγματικά με τον πιο γλαφυρό τρόπο. Στα σύνορα Συρίας και Τουρκίας είχαμε μια διπλή βομβιστική επίθεση, η οποία πραγματικά προκάλεσε μακελιό, δεκάδες νεκροί, δεκάδες τραυματίες, εκατοντάδες τραυματίες, περισσότεροι από 170. Πάμε να δούμε λεπτομέρειες για την επίθεση που έγινε στη Χαράκα, που έγινε στα σύνορα της Τουρκίας με την Συρία, σε περιοχή φυσικά όπου υπάρχουν και Κούρδοι μαχητές, μια περιοχή η οποία φλέγεται, μια περιοχή στην οποία έγινε η διπλή βομβιστική επίθεση. Έθεση λεπτομέρειες για την οποία θα δείτε στο επόμενο θέμα. Τουλάχιστον 48 νεκροί και 170 τραυματίες είναι ο απολογισμός διπλής βομβιστικής επίθεσης που συγκλώνησε την ελεγχόμενη από τους Κούρδους πόλη Καμισλή στη βορειοανατολική Συρία. Το Ισλαμικό κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στην επαρχία Χασάκα κοντά στα σύνορα με την Τουρκία. Φορτηγό παγιδευμένο με μεγάλες ποσότητες εκρητικών εξεράγει στο δυτικό άκρο της πόλης και ακολούθησε λίγα λεπτά αργότερα να τίναξει παγιδευμένη μοτοσυκλέτα στην ίδια περιοχή. Δύο μεγάλες διαδοχικές εκρήξεις συγκλώνησαν τη δυτική πλευρά της πόλης Καμισλή, την οποία ελέγχουν Κούρδοι μαχητές, ανακοίνωσε επικεφαλής του εδρεύοντος στη Βρετανία, Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τόσο το Συριακό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων όσο και το παρατηρητήριο κάνουν λόγο τουλάχιστον για 44 νεκρούς και 170 τραυματίες. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν κοντά στο αρμόδιο όργανο για την άμυνα της αυτόνομης διοίκησης που έχουν εγκαθιδρύσει οι Κούρδοι εντός μιας περιοχής στην οποία βρίσκονται πολλοί οργανισμοί, κυρίως ασφαλείας, της κουρδικής διοίκησης. Το μεγαλύτερο μέρος της επαρχίας Χασάκα στη βορειοανατολική Συρία, στην οποία ανήκει το Καμισλή, ελέγχεται από τις κουρδικές δυνάμεις που
που έχουν εγκαθιδρύσει εκεί αυτόνομη διοίκηση. Ο Συριακός στρατός και οι δυνάμεις τον υποστηρίζουν, ελέγχουν το αεροδρόμιο και ορισμένες συνοικίες του Καμισλή. Ωστόσο, η υπόλοιπη επαρχία Χασάκα είναι στα χέρια των μονάδων προστασίας του κουρδικού λαού που ανακοίνωσαν το Μάρτιο τη δημιουργία αυτόνομης ζώνης στη βόρεια και βορειοανατολική Συρία. Οι Κούρδοι μαχητές υπό τη στήριξη του Διεθνούς Συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του πολέμου κατά του Ισλαμικού κράτους και κατάφεραν αρκετές νίκες στη βόρεια και ανατολική Συρία, αλλά οι τζιχαντιστές απάντησαν με σειρά επιθέσεων αυτοκτονίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότεροι από 280.000 ανθρώπους έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου στη Συρία το Μάρτιο του 2011. Συνεχίζοντας την ματιά μας στα διεθνή γεγονότα και στις διεθνείς εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, να σας πω λοιπόν ότι σε ό,τι έχει να κάνει με το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα, ζητήματα τα οποία φυσικά αφορούν αμεσότατα και την χώρα μας, δόθηκαν εκ νέου, εγκρίθηκε και άλλη μια χρηματοδότηση. Μια χρηματοδότηση στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας για την αντιμετώπιση του προσφυγικού. Εγκρίθηκε λοιπόν και εκτελέστηκε μια ακόμη χρηματοδότηση, η οποία αφορά σε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα κονδύλι το οποίο ανεβάζει συνολικά τα χρήματα που έχουν δεθεί στη γειτονική μας Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα 2,15 δις. Το συνολικό ποσό, υπενθυμίζω, ότι είναι 3 δισεκατομμύρια για το συγκεκριμένο θέμα. Για την αναχέτηση λοιπόν και για την διαμονή εκεί των Σύρων και άλλων προσφύγων. Να δούμε λοιπόν το σχετικό θέμα με όλες του τις λεπτομέρειες. Να υπενθυμίσουμε φυσικά ότι το προσφυγικό και μεταναστευτικό, δύο μεγάλα ζητήματα για τα οποία έχουν εκφραστεί φόβοι αναφορικά με το πόσο τελικά θα κρατήσει και πόσο δεν βρίσκεται στον αέρα αυτή τη στιγμή η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Τα ρεύματα προς την δική μας χώρα έχουν μειωθεί, κοινώς τα ρεύματα προς την Ευρώπη, αφού η Ελλάδα είναι ο πρώτος σταθμός και ο πρώτος προορισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή έχουν μειωθεί. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν εντονότατοι φόβοι και ανησυχίες ότι αυτοί οι αριθμοί, οι οποίοι μειώθηκαν ευτυχώς τους τελευταίους μήνες μετά την συμφωνία, θα αυξηθούν αν συνεχίσει η κατάσταση στην Τουρκία να είναι έκριθμη και αν οι γειτονές μας αποφασίσουν τελικά να θελήσουν να αλλάξουν τους όρους συγκεκριμένης συμφωνίας. Για την ώρα, πάμε να δούμε λεπτομέρειες από το ζήτημα της εκ νέου χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Τουρκίας για το συγκεκριμένο θέμα. Την καταβολή χρηματοδότησης ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Τουρκία για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης αποφάσισε την 5η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν, αυτό το έκτακτο μέτρο προβλέπει 3 σκέλη χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των επιγουσών αναγκών των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής στην Τουρκία σε τομείς προσδεραιότητας όπως η εκπαίδευση, η υγεία, οι δημοτικές υποδομές και η κοινωνικο-οικονομική υποστήριξη των 10 επαρχιών που πλήττονται περισσότερο. Το πρώτο σκέλος προβλέπει την άμεση παροχή επιχορηγήσεων στα τουρκικά Υπουργεία Παιδείας και Υγείας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών εκπαίδευσης και υγείας και τις πρόσβασεις σε αυτές για τους Σύρους πρόσφυγες και τα παιδιά τους. Το δεύτερο σκέλος αφορά εν μέρη την παροχή χρηματοδότηση στους Δήμους και τις κοινότητες υποδοχής και το τρίτο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει μια χρηματοδότηση που θα επιτρέψει σε διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να δημιουργήσουν μια λίστα έργων για μελλοντική υλοποίηση. Όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης τύπου στις Βρυξέλλες η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της Επιτροπής Μίνα Αντρέεβα, με την έγκριση χρηματοδότησης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινητοποιήσει συνολικά 2,15 δισεκατομμύρια ευρώ από τα 3 δισεκατομμύρια για τα οποία έχει δεσμευτεί για τη στήριξη των προσφύγων που διαμένουν στην Τουρκία. Η Επιτροπή υλοποιεί τις δεσμεύσεις, τις οποίες έχει λάβει στο πλαίσιο της κοινής δήλωσης με την Τουρκία της 18 Μαρτίου 2016, που γράμμισε η κυρία Αντρέεβα, ενώ πρόσθεσε πως επιπλέον 79 εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί σε διεθνείς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Κληθείς να σχολιάσει το νέο πογκρόμ του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγί Περντογάν κατά των μέσων ενημέρωσης, η εκπρόσωπος τύπου αρμόδια για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής Μάγια Κοτσίγιανσιτς εξέφρασε την ανησυχία της Επιτροπής για τις συλλήψεις και το κλείσιμο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σημειώνοντας πως η ελευθερία του τύπου αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πως η Τουρκία ως υποψήφια προς ένταξη χώρα θα πρέπει να ακολουθεί τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα και σε αυτόν τον τομέα. Πρόσθεσε δε τη σημασία του πλήρους σεβασμού του δικαιώματος σε δίκαια δίκη. Λοιπόν, παραμένοντας, μάλλον αλλάζοντας εντελώς θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφοντας στα δικά μας, πάμε σε ένα θέμα το οποίο παρουσιάσαμε και στο παρελθόν στην ώρα αιχμής. Το θέμα λοιπόν που έχει να κάνει με τις αλλαγές στους κανόνες συνταγογράφησης που προωθούνται. Ο ΕΟΠΗ λοιπόν έβγαλε μία ανακοίνωση για να απαντήσει σε σειρά δημοσιευμάτων οι οποίοι καταστηλίτευαν τους νέους συγκεκριμένους κανόνες, χαρακτηρίζοντάς τους ως πραγματικά δυσλειτουργικούς, ότι θα δυσχεραίνουν κι άλλο την λειτουργία των νοσοκομιακών και μικρότερων ιδρυμάτων. Πάμε να δούμε λεπτομέρειες, πάμε να δούμε τα σημεία στα οποία στέκεται ο ΕΟΠΗ στη συγκεκριμένη ανακοίνωση.
Η εφαρμογή των νέων κανόνων συνταγογράφησης διαγνωστικών εξετάσεων είναι προς όφελος όλων, απαντά η διοίκηση του ΕΟΠΗ με αφορμή δημοσιεύματα που υποστηρίζουν το αντίθετο. Ο ΕΟΠΗ εκτιμάει ότι οι νέοι κανόνες αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στη δαπάνη για διαγνωστικές εξετάσεις με ταυτόχρονο όφελος για την πολιτεία και τους χρήστες των υπηρεσιών υγείας. Δεν υπάρχει καμία απαγόρευση περαιτέρω συνταγογράφησης διαγνωστικών εξετάσεων από τους επαγγελματίες υγείας, τονίζεται σχετική ανακοίνωση του ΕΟΠΗ, καθώς όπως διευκρινίζεται, οι νέοι κανόνες διαμορφώθηκαν έπειτα από στατιστική μελέτη της συνταγογραφικής πρακτικής και διαγνωστικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα της οποίας αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες βέλτιστης ιατρικής πρακτικής και ορθής συνταγογράφησης. Τέλος, ο ΕΟΠΗ επισημαίνει ότι η πρόταση του οργανισμού στάλθηκε για διαβούλευση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι επιστημονικές απόψεις των ιατρικών εταιριών, ενώ ζητήθηκε και η γνώμη του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου. Κατόπιν αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε το Υπουργείο Υγείας ώστε να ενσωματωθεί στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Κλείνοντας λοιπόν σιγά σιγά και τη σημερινή ώρα αιχμής, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε το τελευταίο μας θέμα. Ένα θέμα το οποίο είχατε την ευκαιρία να δείτε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΔΕΛΤΑ. Ένα θέμα που έχει να κάνει με τον αθλητισμό και τη θάλασσα, αγαπημένες δραστηριότητες αμφότερες. Να δούμε λοιπόν πώς ξεκίνησε η 8η ρεγκάτα του ναυταθλητικού ομίλου της Αλεξανδρούπολης με συμμετοχές από πολλές χώρες. Ενδεικτικά αναφέρω τη Βουλγαρία, την Τουρκία, τη Ρουμανία, το Ισραήλ, την Ιταλία και την Κροατία. Πάμε να δούμε λοιπόν όλα όσα έγιναν την πρώτη μέρα. Πρεμιέρα με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες για την 8η Διεθνή Ιστιοπλοϊκή Ρεγκάτα Σκαφών τύπου Optimist και Laser που διοργανώνεται από τον Ναυταθλητικό Όμιλο Αλεξανδρούπολης. Φέτος αποτελεί ξεχωριστό γεγονός ότι η ΝΟΑ Ρεγκάτα 2016 είναι μέρος του Europa Cup της Ευρωπαϊκής Κλάσης του Laser, ενώ έχει ήδη καταφέρει να συγκεντρώσει 150 συμμετοχές από 11 χώρες. Αθλητές από 11 και πλέον χώρες, 150 προς το παρόν και οι συμμετοχές συνεχίζονται μέχρι το βράδυ, να επιλέγουν την Αλεξανδρούπολη ανάμεσα σε μια μεγάλη γκάμα επιλογών, να επιλέγουν την Αλεξανδρούπολη, να έρθουν, να ασκηθούν εδώ, να βελτιώσουν τις τεχνικές τους και τις ικανότητές τους, να απολαύσουν τη φιλοξενία, τις άριστες ιστιοπλοϊκές συνθήκες και να γεμίσουν εν τέλει το θρακικό πέλαγος με αυτά τα όμορφα πανάκια που θα τα χαρούμε στις επόμενες ημέρες. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι πρέπει να αγκαλιάσουμε σαν πόλη αυτή τη διοργάνωση και οργανωτικά αλλά και σαν φύλαθλο κοινό. Να έρθει ο κόσμος στο λιμάνι, να έρθει η νεολαία στο λιμάνι, να δει πόσο όμορφο και πόσο ασφαλές είναι αυτό το άθλημα, τι συγκινήσεις μπορεί να προσφέρει σε ένα μικρό παιδί 8 χρονών και να δείτε πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ένας αθλητής. Και στην Αλεξανδρούπολη ευτυχώς έχουμε αθλητές οι οποίοι φτάνουν ψηλά και διαφημίζουν αυτόν τον τόπο. Είναι προφανές ότι η ρεγκάτα έχει καθιερωθεί στο διεθνή ιστιοπλοϊκό χώρο και προβάλλει την Αλεξανδρούπολη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μια πόλη όπου οι καιρικές συνθήκες ανέμου που διαθέτει την καθιστούν ιδανική για την ιστιοπλοεία και για ανάλογες διεθνείς διοργανώσεις. Ξεκινάει η 8η ΝΟΑ ρεγκάτα. Φτάσαμε αισίως στην 8η συνεχή χρονιά που διοργανώνουμε αυτό το σπουδαίο ιστιοπλοϊκό αγώνα και το σπουδαίο δεν το λέμε εμείς. Το λέει η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Κοινότητα, όπου αναγνωρίζει σε αυτή τη διοργάνωση και στον Ναυταθλητικό Όμιλο Αλεξανδρούπολης και σε αυτή την πόλη, αν θέλετε, αυτές τις άριστες ιστιοπλοϊκές συνθήκες, αυτή την άριστη φιλοξενία και μας βάζει για τέταρτη συνεχή χρονιά στο καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας των Optimist, της IONDA, και φέτος για πρώτη χρονιά στο αγώνα μετράει στην βαθμολογία του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου, του Europa Cup για σκάφη κατηγορίας Laser. Οι αθλητές από νωρίς το πρωί προετοίμαζαν τα σκάφη τους, δηλώνοντας ενθουσιασμένοι για τη συμμετοχή τους στους αγώνες. Το επέλεξα γιατί είναι ωραίο άθλημα, μπορούμε να ασχολούμαι και το καλοκαίρι και γενικότερα μου αρέσει, πηγαίνω 3 χρόνια, αυτά. Και πώς βλέπεις σήμερα τη συμμετοχή στους αγώνες, από σήμερα μάλλον στη ρεγκάτα? Καλές είναι, έχει πολλούς ξένους. Οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, ο καιρός βοηθάει. Ναι, ναι, πολύ. Κυρίες και κύριοι, χρονικά ξεφύγαμε. Ακολουθεί κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Θανάτη Τσολάκη. Κλείνουμε γρήγορα. Σας ευχαριστούμε. Μας παρακολουθήσατε αύριο στις 7.30. Γεια χαρά.